πονούσες για μέρες και χρειάστηκε να σε πιέσω πολύ για να δεχτείς να σε δει γιατρός και να σου βάλει επίδεσμο. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές για σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Σαν ψέμα». Όπως θα δούμε, τα νέα επεισόδια έρχονται να μας φέρουν τρομερές εξελίξεις, καθώς μια μεγάλη κόντρα έχει ξεκινήσει ανάμεσα στον Πέτρο και στον Φίλιππο για την καρδιά της ζωής. Ο δεύτερος μάλιστα μαθαίνει τυχαία για το ρόλο που υποδίεται εκείνη και όλα κινδυνεύουν να τυναχτούν στον αέρα. Ο γιος της κάνει μια υποχώρηση και δέχεται τελικά να ακούσει αυτά που θέλει να του πει η Ασπασία, την ίδια στιγμή που η Βάσο έρχεται όλο και πιο κοντά με τον Τζόρτζι. Η Μελίνα από την άλλη βράζει στο ζουμί της από τη στιγμή που κρυφάκωσε ότι ο Πέτρος δεν ενδιαφέρεται ερωτικά για εκείνη. Και αφού βλέπει ότι χάνει πια κάθε ελπίδα, βάζει σκοπό τη ζωή της τουλάχιστον να μην τον κερδίσει ούτε η άλλη αντίζηλός της. Έτσι αποκαλύπτει στη ζωή ότι γνωρίζει τα πάντα για εκείνη και το θέατρο που παίζει συναλύκει και την εκβιάζει, πως αν δεν βγει από τη ζωή του Πέτρου και της κόρης του θα αποκαλύψει τα πάντα στον πατέρα της. Εκείνη από τη μία θέλει να μιλήσει στον Πέτρο, από την άλλη όμως φοβάται πως αν το κάνει τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Και ενώ η Μελίνα συνεχίζει να την πιέζει, η Βάσο βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του Τζόρτζι, ο οποίος έχει πέσει σε κατάσταση θλίψης. Έχει κλειστεί στο σπίτι του και αρνείται να κάνει οτιδήποτε. Ο γιος της αρνείται πεισματικά να πει στα παιδιά του πως η μητέρα του ζει. Η Σμαρό δεν συμφωνεί μαζί του και οι δυο τους έρχονται σε μεγάλη αντιπαράθεση. Παράλληλα η Μελίνα γίνεται όλο και πιο πιεστική στη ζωή, η οποία τελικά αποφασίζει να απομακρυνθεί από τον Πέτρο, προκειμένου να μην πληγώσει την Αλίκη. Η στάση της αυτή παρεξηγείται από εκείνον, που νομίζει ότι είναι ψυχρή μαζί του επειδή είναι ερωτευμένη με τον Φίλιππο, ο οποίος ανάβει φωτιές σε ένα ακόμη πρόσωπο. Ο Ιορδάνης τον βλέπει μαζί με την Ανά και βγάζει επίσης λάθος συμπεράσματα. Τελικά λύνονται όλες οι παρεξηγήσεις. Η ζωή ξεκαθαρίζει τον Πέτρο ότι δεν υπάρχει κάτι ερωτικό μεταξύ εκείνης και του Φίλιππου, ενώ ο Ιορδάνης κάνει μια εντυπωσιακή ερωτική εξομολόγηση στην Ανά. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Σταύρος έχει το δικό του καημό. Έχει βάλει σκοπό της ζωής του να γίνει απαραίτητος στη Μάρτα και στη Βάσο, αλλά η τύχη δεν δείχνει να είναι με το μέρος του. Τώρα όλα δείχνουν ότι η Μελίνα δεν θα εγκαταλείψει εύκολα το παιχνίδι. Αυτή τη φορά, στη μάχη για τη διεκδίκηση της καρδιάς του Πέτρου, χρησιμοποιεί ένα πολύ δυνατό όπλο, αυτό της αμφιβολίας για τη Χριστίνα. Την ίδια στιγμή, η Ασπασία έρχεται κοντά με τον Σταύρο και εκείνος της ανοίγει την καρδιά του και της μιλάει για τη μητέρα του. Ενώ ο Πέτρος κάνει την πιο όμορφη έκπληξη στη ζωή, της δίνει τα κλειδιά του ζαχαροπλαστείου. Εκείνη όμως αναγκάζεται να του πει ψέματα πως έχει αισθήματα για τον Φίλιππο. Ενώ λίγο αργότερα οι δύο άντρες συναντιούνται και πιάνονται στα χέρια. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!